Έχουμε κάνει ήδη ένα τάμα, μπας και βρούμε ένα σπίτι σε καλό σημείο, να είναι αξιοπρεπές, να είναι καλό και να είναι και οικονομικό. Αυτό όμως δεν ξέρω κατά πόσο θα πραγματοποιηθεί. Λοιπόν, Μέρη, είχαμε δεχτεί και μηνύματα εδώ στην εκπομπή τις προηγούμενες ημέρες και μας λέγανε «Φέρτε την κυρία Μαυράκη να μας πει τι γίνεται με την αγορά κινήτων». Τι γίνεται, οι τιμές έχουν πάρει φωτιά στα ενίκια, συνεχώς στην Ανιούσα. Λοιπόν, φέραμε την κυρία Μαυράκη. Κυρία Μαυράκη, καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλώς ήρθατε, καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή χρονιά. Με υγεία σε όλο τον κόσμο. Υγεία και ειρήνη. Θα καταφέρουμε να βρούμε το 2024 ένα σπίτι αξιοπρεπή, να μας στεγάσει και να είναι και οικονομικό και να είναι για όλη τη σεζόν και όχι μέχρι τα τέλη του Μάη. Αν κάνατε τάμα και αν έχετε μέσον στον Άγιο που κάνατε τάμα, κάτι μπορεί να γίνει. Κάτι μπορεί να γίνει. Έχω μέσον σε εσάς, νομίζω κάτι θα γίνει. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Είναι γολγοθάς για αυτούς που ψάχνουν να βρουν σπίτι για ενίκιο. Είναι πανελλαδικό είναι το πρόβλημα, αλλά περισσότερο έντονο είναι στις μεγάλες πόλεις, στις αστικά κέντρα. Και στις περιοχές όπου υπάρχει τουρισμός, γιατί αρκετά σπίτια έχουν απορροφηθεί για να μπουν στο βραχυχρόνια μίσθωση, στο Airbnb, όπως όλοι γνωρίζουν και λέμε. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το Airbnb, όπως συνηθίζω να λέω, είναι ένα κοκτέιλ που έχει δημιουργήσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Είναι γιατί δεν υπήρξε ανοικοδόμηση τα περασμένα χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης και πάνω που πήγαμε να σηκώσουμε κεφάλι και να ξεκινήσει η αγορά, να ξεκινήσει η οικοδομή, έρχεται η ενεργειακή κρίση. Μας πιάνει η αύξηση των οικοδομικών υλικών και του κόστους κατασκευής και αρκετές οικοδομές που είχαν ξεκινήσει είτε έχουν παγώσει, είτε πάνε σε ρυθμούς χελώνας, διότι τώρα τα κόστη είναι πολύ περισσότερα. Κυρία Μαυράκη, υπάρχει και κόσμος εδώ στο Ηράκλειο που είχε στα σκαριά να οικοδομήσει, να χτίσει, αλλά τώρα με την ενεργειακή κρίση, την εκτόξευση των τιμών, σου λέει ας το δούμε τα επόμενα χρόνια να περάσει. Είναι αρκετοί. Αρκετοί δηλαδή είχαν αγοράσει οικόπεδα για να κάνουν οικοδομή. Αλλά προσέξτε τώρα, πριν την ενεργειακή κρίση, το κόστος οικοδομής ανά τετραγωνικό μέτρο ήταν περίπου στα 1.000 ευρώ. Σήμερα έχει φτάσει πάνω από 1.600 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Αρκετοί λοιπόν είχαν πάρει οικόπεδα για να χτίσουν, σήμερα όμως έρχονται και λένε και στα γραφεία μας. Πήρα αυτό το οικόπεδο για να χτίσω, σήμερα όμως σε αυτό την τιμή και σε αυτό το κόστος για να χτίσω δεν μπορώ και ζητούν να το ξαναπουλήσουν. Και προσπαθούν μετά να βρουν σπίτια παλαιά, τα οποία θα είναι σε χαμηλότερη τιμή, για να τα ανακαινήσουν. Δηλαδή πιέζουν, συμπιέζουν τις απαιτήσεις τους. Παρόλα αυτά όμως, δυστυχώς και πάλι είναι πολύ δύσκολο. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα στην αγορά. Δηλαδή ότι υπήρχαν, δόθηκαν, είναι ελάχιστα τα σπίτια που υπάρχουν και αυτά είναι σε υψηλές τιμές. Όταν λέμε παγωμένη οικοδόμηση τα προηγούμενα χρόνια, λόγω αυτών που περιγράψατε, οικονομική κρίση, μετέπειτα ενεργειακή κρίση, είναι σε μηδέν, ας πούμε, επίπεδα ή σχεδόν σε μηδέν. Όχι. Από το 2017, από το 2017 και μετά, αυτό είπα, από το 2017 και μετά υπάρχει κινητικότητα για νέες οικοδομές, όχι όμως στο βαθμό που υπήρχε πριν το 2008. Όχι σε αυτό το βαθμό. Βέβαια, περισσότερη κίνηση, περισσότερη, αν θέλετε, δραστηριότητα στην αγορά, στην οικοδομική αγορά, είναι ό,τι αφορά τουριστικά ακίνητα, ξενοδοχεία, τουριστικές κατοικίες. Και αυτό γιατί ο τουρισμός μας πάει πάρα πολύ καλά. Το φαινόμενο των βραχυχρόνιων μισθώσεων πάει πάρα πολύ καλά. Το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για αγορά γης στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο νησί μας, στην Κρήτη, είναι έντονο.
Ποιες περιοχές έτσι προτιμούν περισσότερο για επενδύσεις στην αγορά για οι ξένοι ή είναι παντού σε διάφορα σημεία της? Κοιτάξτε, ο ξένος επενδυτής θέλει να αγοράσει στην Κρήτη. Θέλει να είναι κοντά στη θάλασσα, πάνω στη θάλασσα ή να βλέπει θάλασσα. Βέβαια, προτιμούν περιοχές που είναι κοντά σε αεροδρόμια, λιμάνια, νοσοκομεία. Όμως, τώρα βλέπουμε τον τελευταίο χρόνο ότι υπάρχει ζήτηση και προς την Νότια Κρήτη, που μέχρι τώρα γύρευαν μόνο βόρειο άξονα. Τώρα γυρεύουν για δύο λόγους και Βόρεια Κρήτη, Νότια Κρήτη, γιατί αφενός η Βόρεια Κρήτη έχει δεν κορεστεί. Υπάρχει, έχει κορεστεί, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που μπορείς να οικοδομήσεις πάνω στη θάλασσα, κοντά στη θάλασσα ή παραθαλάσσια, ενώ η Νότια Κρήτη έχει περισσότερες περιπτώσεις για να αναπτυχθούν, ανάπτυξης. Και ας μην γελιόμαστε, είναι και χαμηλότερες τιμές από ό,τι είναι στη Βόρεια Κρήτη. Η Βόρεια Κρήτη, τα παραθαλάσσια είναι απλησίαστα. Πηγαίνουν πολύ και στα χωριά, βλέπουμε. Το τελευταίο διάστημα αγοράζουν πάρα πολύ στα χωριά και ξεκινούν να κάνουν αναπαλαιώσεις παλαιών οικισμών, σωστά? Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Και μάλιστα πηγαίνουν γκρουπ ολόκληρα και αγοράζουν αρκετά παλιά σπίτια προκειμένου να τα ανακαινήσουν, και ξέρετε, τα ανακαινίζουν πάρα πολύ όμορφα. Χρησιμοποιούν πολύ πέτρα και ξύλο και πραγματικά τα ανακαινίζουν παραδοσιακά και πολύ όμορφα σαν οικισμούς. Με σεβασμό και στο παρελθόν και στην, και στην περιοχή. Ακριβώς. Και στην περιοχή. Το προφίλ, έτσι, κυρία Μαυράκη, αυτό είναι των αγοραστών, των επενδυτών. Είναι, κατά βάση είναι οι συνταξιούχοι, είναι τέτοιες ηλικίες? Ναι, αυτοί που αγοράζουν και επενδύουν και ανακαινίζουν, οι περισσότεροι είναι είτε συνταξιούχοι, είτε μεγάλης ηλικίας που θέλουν να έρχονται τα καλοκαίρια στην Κρήτη, γιατί είμαστε το καλύτερο μέρος του κόσμου, λέω εγώ, είναι η Ελλάδα. Το φιλέτο του κόσμου. Αν δεν μπαινέσεις στο σπίτι σου, εξάλλου θα πέσει να σε πλακώσει, έτσι. Αλλά έχουμε αυτό τον υπέροχο καιρό της θάλασσας. Μην ξεχνάτε ότι εμείς έχουμε καλοκαίρι. Και βέβαια τώρα έχουμε και το χειμώνα καλοκαίρι. Και τώρα, ναι. Αλλά έχουμε καλοκαίρι, δηλαδή, που μπορείς να απολαύσεις τον ήλιο και τη θάλασσα από το Μάρτιο-Απρίλιο μέχρι και τέλος του Οκτώβρη, σε φυσιολογικές συνθήκες, γιατί τώρα μέχρι τέλος του Νοέμβρη έκαναν και μπάνιο. Αλλά... Αυτά τώρα βεβαίως σε ό,τι αφορά τους ξένους. Οι Έλληνες θα μπορούμε να αγοράσουμε σπίτια έτσι που έχει πάει η κατάσταση? Κοιτάξτε. Γιατί βλέπω ότι και το κομμάτι αυτό της να βάλω ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου ή πάνω από το κεφάλι των παιδιών μου σιγά σιγά πάει στην άκρη. Λόγω πρακτικών ζητημάτων, δεν μπορούμε πια. Κοιτάξτε, ο Έλληνας διαχρονικά αισθανόταν ασφάλεια με το ακίνητο. Αισθανόταν πολύ ότι πρέπει να βάλει ένα κεραμίδι, όπως λέτε, πάνω από το κεφάλι του, να κάνει ένα σπίτι για τα παιδιά του, προκειμένου να εξασφαλίσει, όπως λέμε, τα παιδιά του. Αυτό είναι φαινόμενο στην Ελλάδα, έτσι, δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Δυστυχώς όμως, θα πρέπει να πω ότι για αυτούς που έχουν χαμηλά και μεσαία εισοδήματα απομακρύνεται το όνειρο το να βάλουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Τα προγράμματα που υπάρχουν και που δίδονται το τελευταίο διάστημα σαν κίνητρο μπορούν να μας καλύψουν και να μας βοηθήσουν? Θα σας πω, για να κάνετε... Υπάρχουν προγράμματα που τρέχει η πολιτεία. Αυτό θα ήθελα να σας πω, ότι αυτά τα προγράμματα θα βοηθήσουν λίγο στην περίπτωση των μισθώσεων. Γιατί θα δοθούν κίνητρα για να ανακαινήσεις παλαιών σπιτιών που ήταν κλειστά, που είναι πάρα πολλά αυτά τα σπίτια που είναι κλειστά. Έτσι, με το πρόγραμμα Σπίτι Μου τώρα, που είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα και το οποίο νομίζω ότι θα το ανοίξουν ξανά γιατί έχει κλείσει, που αφορά νέους από 25 μέχρι 39 ετών και που είναι εξυπηρετεί πολλούς νέους ή πολλά ζευγάρια να αγοράσουν σπίτι,
γιατί το 75% αυτό του δανείου επιχορηγείται από τη ΔΥΠΑ και είναι άτοκο δηλαδή, άτοκο το 75%. Συνεπώς η μηνιαία δόση που θα έχει ο δανειολήπτης θα είναι πολύ χαμηλότερη από να είχε πάρει ένα δάνειο. Αρκετοί λοιπόν θα πάρουν με το πρόγραμμα Σπίτι Μου. Επίσης πολύ σημαντικό είναι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω», που αφορά νέους πάλι από 18 μέχρι 39 ετών. Αυτό τώρα είναι λίγο ηλικιακός ρατσισμός, κυρία Μαυράκη, διότι κοιτάξτε, αυτό και σπίτια θέλουν και μεγαλύτερης ηλικίας. Ναι, ναι, σωστά. Mm. Αυτό απευθύνεται σε νεαρούς, νεαρές, σε μικρές ηλικίες που ακόμα δεν έχουν δουλέψει, δεν έχουν απόθεμα, έχουν ίσως τα πατρικά τους σπίτια τα οποία είναι απαξιωμένα, δεν μπορούν να κατοικηθούν, έχουν παλιά σπίτια, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ένα καινούριο. Άρα με το εξοικονομώ ανακαινίζω σε αυτές τις ηλικίες που ανέφερα, με προϋπόθεση βέβαια ότι η περιουσία, το σύνολο της ακίνητης περιουσίας δεν ξεπερνάει τις 300.000 όλων των μελών της οικογένειας, έτσι. Μπορούν να πάρουν μέχρι 35.000 ευρώ για την να ανακαινήσουν με κάποιες προϋποθέσεις. Παράδειγμα, αν είναι στο εξοικονομώ, τα εισοδήματα πρέπει να πάνε από 5 μέχρι 50.000 ευρώ. Να έχουν ετήσιο εισόδημα. Εάν είναι στο ανακαινίζω, είναι λιγότερα τα ποσά που θα πάρουν, αλλά είναι από 5 μέχρι 20.000 ευρώ να έχουν εισόδημα. Έχουν κάποιες προϋποθέσεις. Επίσης και το πρόγραμμα που είναι σημαντικό, μπορεί να μην δίνει πάρα πολλά χρήματα, αλλά είναι σημαντικό γιατί θα βοηθήσει στο πρόβλημα των μισθώσεων, είναι το πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω». Mm. Γιατί πάρα πολλά σπίτια ήταν κλειστά. Ήταν κενά, γιατί οι ιδιοκτήτες τους, λόγω της οικονομικής κατάστασης που υπάρχει σήμερα, δεν έχουν τη δυνατότητα να τα ανακαινήσουν, να τα νοικιάσουν. Με το πρόγραμμα λοιπόν «Ανακαινίζω, νοικιάζω», θα μπορούν να τα ανακαινήσουν, αρκεί τα 3 τελευταία χρόνια να το δηλώνουν ότι είναι κλειστό το ακίνητο και με την υποχρέωση, αφού το ανακαινήσουν, να το δώσουν για μίσθωση μετά. Άρα με όλα αυτά τα προγράμματα που μας περιγράψετε, η κυρία Μαυράκη, θα φτιαχτούν πολλά σπίτια που ήταν κλειστά ή ήταν παλιά. Ακριβώς. Άρα θα προσθεθούν αυτό και νέα σπίτια έτσι στο παιχνίδι, για να το πούμε έτσι. Θα βοηθήσουν πάρα πολύ τα νέα ζευγάρια, όπως είπαμε, τους νέους, δηλαδή μέχρι 39 ετών, αλλά θα βοηθήσουν γιατί θα δοθούν και περισσότερα σπίτια με αυτό το πρόγραμμα στην αγορά προς μίσθωση. Αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά λίγο θα βοηθήσει στην ασφυκτική κατάσταση που ζούμε σήμερα με τα μισθώματα, γιατί πραγματικά είναι ένας κοινωνικός γρίφος. Πραγματικά. Δεν μπορείτε να καταλάβετε, μάλλον όσοι τηλεθεατές σας μας ακούν τώρα και έχουν μπει σε αυτό τον αγώνα δρόμου για να βρουν σπίτι να μισθώσουν, δεν μπορείτε να καταλάβετε την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, όταν, παράδειγμα θα σας πω, για να νοικιάσει κάποιος με 2 παιδιά, μια τετραμελής οικογένεια, που το λιγότερο θα πρέπει να είναι 80 τετραγωνικά ένα σπίτι, για να έχει 2 υπνοδωμάτια τουλάχιστον. Δεν μιλάμε να είναι έπαυλη, ένα σπίτι, 80 τετραγωνικά, τα στοιχειώδη να μπορεί να καλύψει σε αυτή την οικογένεια. Όταν λοιπόν αυτό το σπίτι των 80 τετραγωνικών, το μίσθωμα είναι 500 και 600 ευρώ και είναι μισθωτοί οι άνθρωποι και παίρνουν 650 και 680 μισθό. Mm-hmm. Με 2 παιδιά, καταλαβαίνετε τι πρόβλημα να είναι. Να δούμε λίγο, γιατί τώρα πάμε και στην ταμπακέρα, έτσι, Μέρη, είναι οι τιμές. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματικά, χτες κοιτούσα λίγο αγγελίες για να δω περίπου πού είμαστε σε τιμές. Διάρη 550 ευρώ. Ναι. 550 ευρώ, ναι. Διάρη. Ναι. Που δεν στεγάζει, δεν στεγάζει μια οικογένεια. Ναι, αυτά τώρα που είδατε, υπάρχουν αυτά και 600 ευρώ και 650 θα το δείτε έτσι το διάρρη. Θα και για το κέντρο και για πιο περιμετρικά. Θα σας πω που βρίσκεται όμως. Αυτές οι τιμές που λέτε είναι ένα διάρρη, ας πούμε, 60 τετραγωνικά. Θα είναι στο κέντρο,
θα είναι καινούριο. Καινούριο δεν εννοώ χθεσινό, δεκαετίας. Δεκαετίας, θα είναι δεκαετίας. Και αυτές οι τιμές είναι, αν το 60 τετραγωνικά, 60 ή και 50 τετραγωνικά, είναι σχετικά καινούριο και κέντρο ή σε καλή περιοχή, που έχουμε 4-5 καλές περιοχές, τις γνωρίζουμε, τότε το μίσθωμα θα είναι 600 και 650, μπορεί και 700. Άλλη μία περίπτωση για να δείτε ακριβό μίσθωμα σε διάρκεια, είναι σε αυτά τα διαμερίσματα που προοριζόταν για Airbnb, τα οποία ήταν πλήρως ανακαιρνισμένα, επιπλωμένα μέσα με όλες τις ανέσεις. Όμως, οι ιδιοκτήτες τους δεν τους συμφέρει τώρα και με αυτούς τους νόμους που βγάλαμε το Airbnb να τα έχουν στη βραχυχρόνια μίσθωση, τα επαναφέρουν στη μακροχρόνια μίσθωση και προσπαθούν μέσω του μισθώματος να κάνουν απόσβεση του κόστους ανακαίνησης και επίπλωσης. Εκεί λοιπόν θα δείτε εξωφρενικές τιμές. Ναι, yeah. Πραγματικά, τιμές που λες δεν είναι δυνατόν ένα διάρρη. Δηλαδή ένα διάρρη για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ένα υπνοδωμάτιο, ένα σαλονάκι και ένα μπάνιο και να είναι στα 650 και στα 700 ευρώ. Τη στιγμή βεβαίως που ο βασικός μισθός είναι στα 780. Ακριβώς. Είναι τραγικό, τραγικό. Ακριβώς. Και την ίδια ώρα, κυρία Μαυράκη, βλέπουμε την αντίθετη πορεία σε ό,τι αφορά τα καταστήματα. Πάρα πολλά μαγαζιά ξενίκιαστα, άδεια. Ολόκληροι εμπορικοί δρόμοι έχουν παραλύσει. Είναι καταπληκτικό. Εμπορικοί δρόμοι που πριν από το 2008... Ακριβώς. Δίναμε μάχη, μάχη δίναμε για να βρούμε ένα μαγαζί. Για να βρούμε ένα κενό κατάστημα να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας. Mm-hmm. Και σήμερα δυστυχώς, βλέπεις το ένα μετά το άλλο, αυτά είναι τα απόνερα των κρίσεων. Στη συνέχεια, ένα μικρό μαγαζί τώρα με όλα αυτά τα έξοδα, ενίκια, φόρους και ας μη γελιόμαστε και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, τα μεγάλα καταστήματα έχουν απορροφήσει ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς, κακά τα ψέματα, δυστυχώς λυπούμε που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, οπότε δεν μπορεί να συντηρηθεί. Μην ξεχνάτε, επίσης, πολλά καταστήματα, όχι μόνο εμπορικά, αλλά και άλλου είδους καταστήματα που εξαρτώνται από την ενέργεια, με την αύξηση του ρεύματος. Βεβαίως. Βεβαίως. Πάντως η εικόνα στην Αγίου Μινά, στην Καλοκαιρινού, στην Αγκαράθου, είναι απογοητευτική. 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 Πραγματικά. Έτσι είναι. Έτσι. Κυρία Μαυράκη, λοιπόν, ο κόσμος εδώ μας λέει, πριν σας αποδεσμεύσουμε, να μας δώσετε μια εικόνα στις τιμές και για τις γκαρσονιέρες και τις μικρές γκαρσονιέρες και για τα μεγαλύτερα σπίτια. Έτσι, για ενίκιο. Ναι, για ενίκιο. Για ενίκιο, ναι. Ωραία. Εάν πούμε λοιπόν για κάποια γκαρσονιέρα, που σημαίνει οι γκαρσονιέρες είναι από 30 μέχρι 45-50 τετραγωνικά. Εάν βρίσκονται εκτός κέντρου, σας λέω, δεν μπορείτε να συγκρίνουμε τιμές κέντρου. Οι τιμές κέντρου είναι από 12, σε πολύ κακή κατάσταση είναι η γκαρσονιέρα και μπορεί να πάμε και στα 20 ευρώ το τετραγωνικό. Δηλαδή, η γκαρσονιέρα των 30 τετραγωνικών, δεν υπάρχει περίπτωση στο κέντρο να το βρει κάτω από 500 ευρώ. Άρα, εάν μιλήσουμε, δεν είναι όμως ανάγκη να πάμε όλοι στο κέντρο. Δόξα στον Θεό, στο Ηράκλειο δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είναι και τόσο μεγάλο. Δηλαδή, αν θα μείνουμε σε ένα προάστιο δίπλα στο κέντρο, ακόμα και χωρίς αυτοκίνητο μπορείς να πας στο κέντρο, έτσι. Που σημαίνει ότι στο γκαρσονιέρα εκτός κέντρου, τα 30 τετραγωνικά μπορεί να τα βρει με 10 ευρώ το τετραγωνικό, γύρω στα 300 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Εάν μιλήσουμε για μεγαλύτερα σπίτια, πάλι θα πω ότι στο κέντρο δεν υπάρχουν, αλλά αν υπάρξουν, να υπολογίζεται από 1.000 μέχρι 1.500 το μήνα. Μας πιάνει 1.000... μια ζάλη τώρα, ένας ήλικος, κυρία Μαυράκη, να ξέρετε, έτσι τώρα μια ζάλη. Με προκαλέσατε. Με προκαλέσατε. Όχι, τι ρωτάς, Μπάμπη. Οι τηλεθεατές ρωτάνε, εμείς μεταφέρουμε. Ναι, από 1.000 μέχρι 1.500 ευρώ, σας λέω, αν είναι στο κέντρο και να είναι και σε καλή κατάσταση, έτσι να μην είναι υπόγειο, ναι. Μιλάμε για κατοικίες νορμάλα. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στο κέντρο πολλά.
Εάν λοιπόν μιλήσουμε για εκτός κέντρου, σε περιοχές που είναι λίγο μακρύτερα από το κέντρο, τότε μπορεί να μιλήσουμε από 450 μέχρι 650. Το μίσθωμα. Και πάλι δεν είναι λίγο. Βέβαια, και γιατί με 650 ευρώ μίσθωμα υπολογίστε και τις υπόλοιπες δαπάνες, ρεύμα, τηλέφωνο, νερό, ίντερνετ, έχουμε μάθει να είμαστε και καταναλωτικοί, κοινόχρηστα. Δηλαδή θέλει ένας μισθός πρέπει να είναι για το μίσθωμα. Ένας μισθός και δεν θα φτάσει. Δεν θα τολμήσουμε βεβαίως να ρωτήσουμε τιμές για μεγάλα σπίτια που προορίζονταν και έχουν προσεχθεί έτσι για βραχυχρόνια μίσθωση και τώρα επιστρέφουν στη μακροχρόνια μίσθωση. Δεν θα το ρωτήσουμε, κυρία Μαυράκη. Εζαλιστήκατε προηγουμένως. Γιατί μπορεί να πέσουμε για την καρέκλα. Θέλεις να νοικιάσεις μια δίπατη μεζονέτα με τζάκια και τέτοια. Όχι. Λοιπόν. Αν θέλεις να νοικιάσεις, κάτι έχει πάει λάθος στη μεταξύ μας σε σχέση. Αν θέλετε πάντως να νοικιάσετε, έχω στη διάθεσή σας να σας δείξω αρκετά. Λίγο όμως θα βάλετε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Βαθιά το χέρι στην τσέπη. Πώς θα γυρίσεις πίσω στο κανάλι, δεν ξέρω. Ακούγοντας τις τιμές. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε μέχρι εδώ και μας τα είπατε. Ελπίζω να αλλάξει η κατάσταση και κυρίως να μπορούν να βρουν και οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, κυρία Μαυράκη, γιατί κάθε χρόνο έχουμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και με αυτούς. Για παράδειγμα, τους δασκάλους, τους καθηγητές. Έρχονται εδώ. Ακριβώς. Χάνουν τη δουλειά τους. Οι άνθρωποι προτιμούν να γυρίσουν στα σπίτια τους, πίσω στις πατρίδες τους και να μην δουλέψουν, να είναι στην ανεργία ή σε οποιοδήποτε μεροκάματο μακριά από τις σπουδές τους, προκειμένου να μπορούν να τα απεξέλθουν. Γιατί αλλιώς δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα για τους αναπληρωτές κάθε χρόνο. Πιστέψτε με, έρχονται στο γραφείο μας, στα γραφεία μας άνθρωποι και λένε ότι είτε μένουν στα αυτοκίνητα μέχρι να δουν τι θα κάνουν, καταλαβαίνετε, είναι τρομερό αυτό που σας λέω να μένει στο αυτοκίνητο, είτε είχε μαζέψει κάποια χρήματα προκειμένου να έρθει εδώ να τακτοποιηθεί και τα λοιπά, μένει σε κάποιο ξενοδοχείο, εξαντλούνται τα χρήματά του και στο τέλος λέει δεν θα έχω να φάω μέχρι να πάρω ένα μισθό. Αρκετοί δε επιστρέφουν πίσω, ναι. Είναι παρετούνται. Πραγματικά σκληρό. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να παρέμβει η πολιτεία και θα πω πάλι ότι σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις φοιτητές, αναπληρωτές, που πραγματικά γιατροί που παίρνουν μεταθέσεις, σε αυτά θα πρέπει η πολιτεία να παρέμβει ίσως και να δώσει κάποια κίνητρα στους ιδιοκτήτες. Δεν ξέρω, ας σκεφτούν κάποια φορολογικά κίνητρα, ας το βρει η πολιτεία. Κίνητρα ή ακίνητα που έχει η πολιτεία, ναι, και τα κρατά. Αυτό, κοιτάξτε, αυτό γίνεται τώρα, ακίνητα του δημοσίου, των φορέων και τα λοιπά, του Δήμου, τα οποία συζητιέται να τα πάρουν, να τα φτιάξουν, να τα δώσουν, αλλά μέχρι να γίνουν όλα αυτά, ξέρετε, είμαστε και σε μια χώρα που δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, έτσι, το συζητάμε, το ξανασυζητάμε μέχρι να το πάρουμε μπροστά, αλλά ας δώσει κάποια κίνητρα στους ιδιοκτήτες. Και να πω και το άλλο, κλείνοντας, ότι επειδή υπάρχει αυτός ο ασφιχτικός κλοιός με τις μισθώσεις, με τα μισθώματα, αν δοθούν κίνητρα στους ιδιοκτήτες που έχουν σπίτια για ενοίκιο, αρκετοί πιστεύω ότι θα τα τραβήξουν και από το Airbnb. Μακάρι. Αρκετοί, γιατί εάν ας πούμε με κάποιο τρόπο μειώσει λίγο τη φορολογία. Λέω ένα, αλλά ας το δει η πολιτεία αυτό. Θα δείτε πόσα σπίτια θα επανέλθουν στις μακροχρόνιες μισθώσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά και πάλι. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.